Α, όσο πλησιάζουμε προ την παραμονή τη πρωτοχρονιά, η θερμοκρασία πέφτει. Αυτό είναι αλήθεια. Φαίνεται το σκηνικό του καιρού να αλλάζει από την Τετάρτη και να έχουμε και φέτο όπω και πέρυσι μια κρύα και σε πολλέ περιοχέ χιονισμένη πρωτοχρονιά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το χιονιά. Αρχίζει λοιπόν από Τετάρτη, στα σταδιακά την και παραμονέ πρωτοχρονιά στην Πέμπτη. Αλλάζει τα κεντρικά και βόρεια. Έχουμε πολύ σημαντική πτώση θερμοκρασία, μπορούμε να το πούμε αυτό με σιγουριά. Και μέχρι την παραμονή τη πρωτοχρονιά έχει επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, ο χάρτη που επιλέξαμε να δείξουμε είναι για την παραμονή τη πρωτοχρονιά. Δείχνουμε τι μέγιστε θερμοκρασίε που θα έχουμε σε κάθε περιοχή. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά χαμηλέ, από 8 έω και 14 βαθμού κάτω από αυτέ που έχουμε τώρα, ανάλογα με την περιοχή. Άρα, βλέπω και χιονοπτώσει. Βεβαίω. Αξίζει Οι να πούμε Οι εκδρομέ τη πρωτοχρονιά θα δουν λευκέ μέρε. Πρέπει μέρες. να είναι Εδώς προετοιμασμένοι και να παρακολουθούν τα δελτία καιρού μέχρι τελευταία στιγμή για να δούμε πώ θα κυλήσει αυτό. Χιόνια θα έχουμε σε όλα τα ορεινά, ακόμα και στα νησιά του Αιγαίου, μέχρι και οι μειωρινέ περιοχέ στο ύψο τη θερέα. Και υποψηφιότητα για να δουν και αυτέ χιόνι έχουν βάλει και παιδινέ περιοχέ τη βόρεια χώρα. Αξίζει να πούμε ότι θα υπάρξουν περιοχέ στη βόρεια χώρα που θα έχουν ολικό παγετό, δηλαδή θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια τη μέρα δεν θα ξεπεράσει του 0 βαθμού Κελσίου. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσει και Χριστούγεννα η συγκεκριμένη χρονική περίοδο. πάρα